4 από το βιβλίο Σαμουήλ Β, κεφάλαιο Ζ και εδάφιο 17. Σελίδες λοιπόν 304, κεφάλαιο Ζ και εδάφιο 17. Με τη χάρη του Χριστού. Κατά πάντα στους λόγους τούτους και καθόλην ταύτην την όρασιν ούτως ελάλησεν ο Νάθαν προς το Δαβίδ. Τότε εισήλθεν ο βασιλεύς Δαβίδ και κάθισεν ενώπιον του Κυρίου και είπε «Τι είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και τι ο οίκος μου, ώστε με έφερες μέχρι τούτου, αλλά και τούτο έτι εστάθη μικρόνι στους οφθαλμούς σου, Κύριε Θεέ, και λάλησες έτι περί του οίκου του δούλου σου διαμέλων μακρών, και είναι ούτως ο τρόπος των ανθρώπων, δέσποτα Κύριε. Και τι δύναται να είπε πλέον ο Δαβίδ προς σε, διότι εσύ γνωρίζεις τον δούλο σου, δέσποτα Κύριε, δια τον λόγο σου και κατά την καρδία σου έπραξας πάντα ταύτα τα μεγαλεία δια να γνωστοποιήσεις αυτά εις τον δούλον σου. Δια τούτο μέγας είσαι, Κύριε Θεέ, διότι δεν είναι ομοιός σου, ουδέ είναι Θεός εκτός σου, κατά πάντα όσα οικούσαμεν με τα ότα ημών. Και τι άλλο έθνος επί της γης είναι ο λαός σου, ως ο Ισραήλ, τον οποίον Θεός ήλθε να εξαγοράσει δια λαών εαυτού και δια να κάνει αυτών ονομαστών και να ενεργήσει περί μόν πράγματα μεγάλα και θαυμαστά υπέρ της γης σου. Έμπροσθεν του λαού σου, τον οποίον ελύτρωσες δια σε αυτών εξ Αιγύπτου, εκ των εθνών και εκ των θεών αυτών. Διότι εστερέωσας σε αυτών τον Ισραήλ δια να είναι λαός σου εις τον αιώνα και εσύ, Κύριε, έγινες Θεός αυτών. Και τώρα, Κύριε Θεέ, των λόγων των οποίων ελάλησας περί του δούλου σου και περί του οίκου αυτού ας στερεωθεί εις τον αιώνα και κάμε ως ελάλησας. Και ας μεγαλυνθεί το όνομά σου έως αιώνος, ώστε να λέγωσιν ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός επί τον Ισραήλ και ο οίκος του δούλου σου Δαβίδας είναι στερεωμένος ενώπιόν σου, διότι εσύ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, απεκάλυψες εις τον δούλο σου λέγον, οίκον θέλω οικοδομήσει σε, δια τούτο δούλο σου έβρικε την καρδίαν αυτού ετοίμην να προσευχηθεί προς σε την προσευχήν ταύτην. Και τώρα, δέσποτα Κύριε, σύ είσαι ο Θεός και οι λόγοι σου θέλουν συνείστε αληθινοί και εσύ υπεσχέθης τα αγαθά ταύτα προς τον δούλον σου. Τώρα λοιπόν ευδόκησον να ευλογήσεις τον οίκον του δούλου σου δια να είναι ενώπιον σου στον αιώνα, διότι εσύ δέσποτα Κύριε ελάλησας υπό τας ευλογίας σου και υπό της ευλογίας σου ας είναι ο οίκος του δούλου σου ευλογημένος εις τον αιώνα. Αμήν. Ο Δαβίδ λοιπόν μέσα στην ευημερία του, στην ελευθερία του από όλα τα δεινά τα οποία ο Θεός επέτρεψε για τη δοκιμασία της πίστεώς του αλλά και για την εκπαίδευσή του και την αύξησή του στα πνευματικά, αφού τον εκπαίδευσε ώστε να μπορεί να είναι νικητής, και ο Δαβίδ με τη βοήθεια του Θεού και ο Θεός να είναι νικητής διά του δούλου του του Δαβίδ. Έτσι λοιπόν τώρα, ευχαριστημένος πολύ ο Θεός από τον Δαβίδ, γιατί όλα έγιναν σύμφωνα με το σχέδιό του και το θέλημά του, αλλά πιο πολύ ευχαριστημένος ο Δαβίδ από το έργο του Θεού στη ζωή του, καθώς θυμάται από πού τον πήρε, από πού ξεκίνησε ο Θεός το έργο του με αυτόν και πού τον έφερε. Ξεκίνησε από ένα, είναι 17 χρονών, τσομπανάκος μικρός, να φυλάει μερικά πρόβατα, εξουθενωμένος από τα άλλα 7 αδέλφια του, γιατί ήταν ο μικρότερος. Θυμηθείτε ότι τον παλιό καιρό στον Ισραήλ ο εξοχότερος ήταν ο πρωτότοκος εκ των ιών, αλλά και οι μεγαλύτεροι πάντα είχαν μεγαλύτερη εξουσία στην οικογένεια. Ο πιο αδύναμος, ο πιο εξουδενωμένος, ο πιο ασήμαντος μέσα στην οικογένεια ήταν ο ελάχιστος, ο μικρότερος. Ο Θεός όμως διάλεξε αυτόν όχι γιατί ήταν δυνατός, ισχυρός, ένδοξος, πρωτότοκος ή οτιδήποτε τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα είχε ενώπιον των ανθρώπων, αλλά γιατί ο Θεός διερευνά, κοινωμόνος που διερευνά και την καρδία του ανθρώπου,
αλλά και τους νεφρούς του ανθρώπου, όπως ομολογεί ο Λόγος του Θεού, ώστε γνωρίζει και ανεγνώρισε στο Δαβίδ ότι ήταν άνδρας κατά την καρδία του Θεού, έτοιμος να πράττει πάντοτε όλα τα θελήματα του Θεού, χωρίς εξαίρεση, χωρίς δισταγμό. Αυτό ήταν που είχε πάρει απόφαση και αυτό ήταν που εκτελούσε. Το μόνο που χρειαζόταν λοιπόν ήταν να τον εκπαιδεύσει ο Θεός για να γνωρίζει μέσα από την εκπαίδευση του Θεού τι είναι το αγαθόν να το εκλέγει και τι είναι το αχρίον να το απορρίπτει. Αλλά επίσης ο Θεός γνώριζε και τις νεφρούς του Δαβίδ, γνώριζε δηλαδή τις δυνάμεις του που είχε, τι δύναμης έχει, υπάρχει μέσα στο Δαβίδ, ώστε δεν άφηνε ποτέ το Δαβίδ να περαστεί πάνω από τις δυνάμεις του και σύν το πειρασμό, κατά το θέλημα και κατά το σχέδιο και κατά τη συνήθεια του Θεού, ο Θεός πάντοτε στη ζωή του Δαβίδ έκαμε και την έκβαση, ώστε να δύναται ο Δαβίδ να αντέχει, να υποφέρει και να φτάσει τώρα 37 χρονών, 38, να είναι βασιλιάς σε όλο τον Ισραήλ και στις 10 φυλές, με μεγάλη εξουσία, με μεγάλη δύναμη και με απόλυτη δυνατότητα επιλογής και εκλογής της ζωής του. Δηλαδή μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Δεν ήταν τίποτα για το οποίο ο Θεός δεν του είχε δώσει εξουσία και δύναμη να μπορεί να το κάνει. Σε αυτήν λοιπόν την απόλυτη ελευθερία δύναμης και εξουσίας ο Δαβίδ, όπως είπαμε την περασμένη Δευτέρα με τη χάρη του Χριστού, ο Δαβίδ σκέφτηκε και πάλι τι θέλει ο Θεός. Τι θα θέλει ο Θεός να κάνω, και μέσα στις σκέψεις του είδε, διέκρινε, απεφάσισε ότι δεν είναι δυνατόν αυτός να μένει σε οίκο πολυτελές και φατνοτό και ένδοξο και Θεός να κατοικεί μέσα σε μία σκηνή. Φώναξε λοιπόν τον αδελφό του, τον φίλο του, τον αγαπημένο τον Άθαν, ο οποίος ήταν προφήτης παρακυρίου και από νεαρά ηλικία μαζί με τον Δαβίδ, του εξέφρασε τις απόψεις του και ο Νάθαν χάρηκε μια φορά ακόμη, γιατί είδε τον Δαβίδ να σκέφτεται πράγματα που δοξάζουν το Θεό. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, αν μου επιτρέπετε, το μυστικό του Δαβίδ και το μυστικό κάθε δούλου του Θεού, στον οποίον ο Θεός ευαρεστείται και τον ευλογεί. Ενδιαφέρεται να κάνει αυτό που δοξάζει και ευαρεστεί το Θεό. Μπορεί να μην ξέρει ακριβώς τι είναι, αλλά σκέφτεται αυτό. Η επιθυμία του είναι στραμμένη σε αυτό. Τι να κάνω σε κάθε μου στιγμή της ζωής μου, μέσα από το οποίο θα δοξάζεται ο Θεός και θα ευαρεστείται ο Θεός. Γιατί μπορεί να κάνουμε πολλά πράγματα. Τι είναι αυτό που ευαρεστείται η καρδιά μας, ευαρεστεί την καρδιά μας. Τι είναι αυτό που ευαρεστεί τους ανθρώπους που αγαπάμε. Τι είναι αυτό που θα ήθελα για μένα μεγάλο και σπουδαίο. Για τα παιδιά μου μεγάλο και σπουδαίο. Αυτές είναι σκέψεις καθημερινές στη ζωή μας. Τι θα ήθελα να κάνω για να προκόψω τη δουλειά μου. Τι θα έπρεπε να κάνω για να προκόψω στο έργο του Θεού. Όλα αυτά δεν είναι αμαρτίες, αντιθέτως είναι πολύ καλές σκέψεις. Όμως η μία σκέψη η οποία προκαλεί την ευαρέσκεια, την εύνοια, την ευμένεια του Θεού, είναι τι να κάνω κάθε στιγμή σε αυτή τη συγκεκριμένη περίσταση για να δοξαστεί ο Θεός, για να ευαρεστηθεί ο Θεός. Αυτός είναι ο χριστιανός. Όλοι οι άλλοι εμείς είμαστε χριστιανούλιδες. Δηλαδή, συγχωρέστε με, θα το πω της πλάκας. Θέλουμε το Θεό μόνο για βοήθεια, για ευλογία. Θέλουμε να είναι μαζί μας καλός ο Θεός. Να συμμαρτυρεί και να ευωδώνει τη ζωή μας. Όμως ο Δαβίδ και ο αληθινός δούλος του Θεού είναι αυτός που θέλει κάθε στιγμή να ευαρεστεί το Θεό, με το έργο του να ευαρεστεί το Θεός και ιδιαιτέρως να δοξάζει το Θεός. Και αυτό ισχύει σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας.
πώς θα συμπεριφερθώ στη γυναίκα μου που έκανε ένα λάθος. Όχι για να την ευχαριστήσω, ούτε για να ικανοποιήσω τα νεύρα μου και οτιδήποτε άλλο. Πώς θα συμπεριφερθώ για να ευαρεστηθεί ο Θεός και για να δοξαστεί ο Θεός. Πώς θα συμπεριφερθώ στη σχέση μου, στη δουλειά μου, με τους συναδέλφους μου. Πώς θα συμπεριφερθώ στην προσευχή μου, στη σχέση μου με το Θεό. Τι είναι αυτό που επιθυμώ. Τι είναι αυτό που θέλω. Τι είναι αυτό που θέλω να βγει σαν αποτέλεσμα σε αυτό το μικρό και ασήμαντο ή μεγάλο και σπουδαίο έργο που ανοίγεται μπροστά μου. Που βρίσκεται μπροστά μου. Αυτό όμως είναι χάρη Θεού. Αλλά στον άνθρωπο που το επιθυμεί, που το εξητεί. Βεβαίως τον Δαβίδ ήταν βαλμένος στην καρδιά του, Δαβίδ απαρχής. Ήταν έτσι φτιαγμένη η καρδιά του. Ήταν έτσι που τον είχε καταρτήσει ο Θεός. Εμείς όμως αδερφοί αγαπητοί μπορούμε να έχουμε αυτό τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αυτή την ιδιαίτερη σκέψη. Μόνο αν τη ζητήσουμε από το Θεό. Με ταπείνωση. Ώστε να κάνει χάρη ο Θεός. Να μας το χαρίσει και μάλιστα να μας το χαρίζει διαρκώς. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Έτσι είμαστε χριστιανοί που ευαρεστούμε το Θεό και που δοξάζει το Θεό στη ζωή μας. Ο Νάθαν τ' άκουσε και χάρηκε γιατί έχει το ίδιο πνεύμα, είναι ισόψυχος με τον Δαβίδ. Δεν ενδιαφέρεται για τα του εαυτού του ή για τα των εαυτών του, τους και οι δύο, αλλά ενδιαφέρονται για τα του Χριστού, για το θέλημα του Θεού, για τη δόξα του Χριστού. Ο Παύλος μάλιστα για να φανερώσει πόσο δύσκολο είναι να βρεις έναν τέτοιον άνθρωπο, ανάμεσα μάλιστα σε ιδιαίτερα ευλογημένους αδελφούς της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, είπε με θαυμασμό, δεν βρήκα άλλον ισόψυχο με μένα εκτός από τον Τιμόθεο, γιατί μόνο αυτός πραγματικά δεν ενδιαφέρεται για τα δικά του, αλλά ενδιαφέρεται για τα του Ιησού Χριστού. Ισόψυχος. Ισόψυχος του Παύλου, ισόψυχος του Χριστού. Μόνο ο Χριστός ήταν αυτός που δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τον εαυτό του, αλλά πάντοτε για τη δόξα του Πατρός του. Είναι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, χάρις από το Θεό που μας το διδάσκει, μας το αποκαλύπτει, μας το φανερώνει, έχοντας επίγνωση εμείς καθώς το ακούμε, ότι είναι ακόμη πιο πολύ μεγάλη η χάρις που κάνει ο Θεός σε όλους μας, γιατί ξέρουμε ότι αν το ζητήσουμε, αλλά αν το επιθυμήσουμε και το ζητήσουμε με όλη μας την καρδιά, ο Θεός θα μας το χαρίσει. Γιατί ο Θεός είναι πιστός. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Όταν λέει αιτείτε και θέλει σας δοθεί, το εννοεί. Το εννοεί. Και αν μάλιστα ζητούμε κατά το θέλημά του, τότε έχουμε παρησία προς το Θεό. Και ό,τι αν ζητήσουμε ο Θεός θα μας το κάνει. Ο Δαβίδ λοιπόν έχοντας αυτό το πνεύμα, συζητώντας με τον ισόψυχό του Νάθαν, αποφάσισαν ότι θα προχωρήσουν, γιατί αυτό δοξάζει το Θεό. Αλλά κάναν λάθος. Αυτό δεν μικραίνει την ευαρέσκεια του Θεού για αυτούς καθόλου μάλιστα. Αντιθέτως, άμεσα ο Θεός ανταποκρίνεται σε αυτή την επιθυμία τους. Μα άμεσα. Και ενώ φεύγει ο Νάθαν, το ίδιο βράδυ τον επισκέπτεται ο Θεός και εκεί του αποκαλύπτει μεγαλεία τα οποία είχε φυλαγμένα στην καρδιά του ο Θεός και κανένας δεν τα ξέρε. Όχι μόνο τον διάλεξα και τον έκανα βασιλιά, όχι μόνο τον ευλόγησα και τον ύψωσα
αλλά επειδή είχε στην καρδιά του να οικοδομήσει οίκον σε μένα, σου αποκαλύπτω και σου φανερώνω ότι εγώ στην πραγματικότητα είχα μέσα στην καρδιά μου να οικοδομήσω οίκον σε αυτόν, και όχι για τώρα, ούτε χειροποίητο για χρόνια, αλλά χειροποίητο για οίκο εις τους αιώνες των αιώνων. Και ο Δαβίδ τ' άκουσε και έμεινε έκπληκτος. Εσύ έχεις τέτοιο σχέδιο για μένα? Εσύ ο παντοδύναμος Θεός, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, είχες μέσα στην καρδιά σου τέτοιο σχέδιο για μένα? Έκπληκτος έμεινε. Σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, εμείς πως πρέπει να σκεφτόμαστε όταν γνωρίζουμε όλοι μας τι σχέδιο έχει ο Θεός για τον κάθε έναν από μας. Και θέλομεν βασιλεύσει εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν έχει ένα σχέδιο ο Θεός για τον Δαβίδ λίγα χρόνια ή πολλά χρόνια, αλλά έχει ένα σχέδιο αιώνιο. Χωρίς όμως να παραγνωρίζουμε ότι έχει και ένα σχέδιο για λίγα χρόνια και για πολλά χρόνια. Το ίδιο ακριβώς και με εμάς. Βεβαίως έχει ένα σχέδιο για λίγα χρόνια και για πολλά χρόνια, όπου μέσα από τη ζωή αυτών οι οποίοι θα εξητήσουν να δουλεύουν τον Κύριο με τις προϋποθέσεις που ο Θεός έχει θέσει, έχει ένα σχέδιο ένδοξο για λίγα χρόνια και για πολλά χρόνια εδώ στη γη, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το οποίο έχει προσδιορίσει ο Θεός. Αλλά έχει ένα σχέδιο για τον κάθε έναν από μας και για τα επόμενα 1000 χρόνια, όπου εδώ στη γη θα είμαστε ιερείς και βασιλείς του Υψίστου. Και τώρα είμαστε, αλλά με προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις ώστε τώρα να είμαστε βασιλείς και ιερείς του Υψίστου είναι συγκεκριμένες και απολύτως προσδιορισμένες και καταγεγραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού, ο οποίος λέγει: «Εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού, ως τις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού». Στον αγαπήσαντα και λούσαντα. Αυτές είναι οι δύο προϋποθέσεις. Εάν μείνετε στην αγάπη μου, η αγάπη μου θα μένει επάνω σας. Και αυτός είναι ο οποίος μένει στην αγάπη μου, ο ακούων τα σεντολάς μου και φυλάτων αυτάς. Άρα, εάν πραγματικά μένει στην αγάπη του Χριστού, τούτο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι φροντίζεις να ακούς ποια είναι η εντολή και τι θέλει ο Θεός από σένα. Όχι, και αυτό είναι το λάθος, τι θέλεις εσύ από το Θεό, αλλά τι θέλει ο Θεός από σένα, τότε μένεις στην αγάπη του και είσαι από αυτούς που αγαπάει ο Χριστός. Αλλά δεύτερη προϋπόθεση: τον λούσαντα ημάς με το αίμα του το Άγιο. Να μας καθαρίζει πάντοτε με το αίμα του το Άγιο. Πότε? Με δύο προϋποθέσεις πάλι. Να έχουμε κοινωνία με το Θεό, να μην υπάρχει χώρισμα ανάμεσα στο Θεό και σε μας οι αμαρτίες μας. Άρα λοιπόν και να συγχωρούμε τους αμαρτάνοντας εις ημάς, αυτούς που κάτι έχουν μαζί μας ή κάτι έχουμε εμείς μαζί με αυτούς, να τους συγχωρούμε και να προσευχόμεθα και να τους αγαπάμε, όχι μόνο εν λόγω αλλά και εν έργο. Εν λόγω, Κύριε, τους αγαπάω, και εν έργο ευλόγησέ τους πιο πολύ από μένα ή οτιδήποτε άλλο επιτρέπει ο Θεός. Και να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, ώστε να μας συγχωρεί ο Θεός, αλλά και να έχουμε κοινωνία και με τ' αλλήλων.
Δηλαδή να μην υπάρχουν και χωρίσματα ανάμεσα σε μένα και σε ούτε έναν αδελφό, όχι σε πολλούς. Και ποια είναι τα χωρίσματα? Η πίκρα, το παράπονο, η κακία, η ζήλια, ο φθόνος, ο ανταγωνισμός και οτιδήποτε άλλο είναι αυτό που μολύνει την καρδιά του ανθρώπου και τη συνείδηση του ανθρώπου και το πνεύμα του ανθρώπου. Εάν λοιπόν είμαστε από τους αχαπήσαντας ημάς ο Χριστός και από τους λούσαντας ημάς ο Χριστός, τότε έχουμε και τη δύναμη της μεσητικής προσευχής σαν ιερείς. Η προσευχή μας έχει δύναμη, ακούγεται, εισακούεται, έχει αποτελέσματα, απαντάει, ενεργεί ο Θεός. Αλλά ταυτόχρονα και έχουμε και τη βασιλική εξουσία. Είμαστε ιερείς αλλά και βασιλείς του υψίστου, ώστε να μπορούμε να λέμε λόγο και να γίνεται γιατί ο Θεός θα τον εκπληρώνει. Τότε είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Και τώρα, αλλά και το μέλλον μας είναι για την επόμενη χιλιετία με τα βεβαιότητας. Τώρα, με κινδύνους, κάποιες φορές να μην είμαστε ή και στο τέλος να μην βρεθούμε, στη χιλιετή βασιλεία με τα βεβαιότητας. Μέλλον λοιπόν έχει ο Θεός ετοιμασμένο για μας για λίγα χρόνια εδώ, για πολλά χρόνια στη βασιλεία, τη χιλιετή επί της γης, και για την αιωνιότητα μετά την τελική κρίση, όπου θα βασιλεύουμε σε όλες τις δυνάμεις του ουρανού εις τους αιώνες των αιώνων. Όταν λοιπόν ο Δαβίδ κατάλαβε το σχέδιο που έχει ο Θεός για αυτόν, συντρίφθηκε η καρδιά του. Εμάς συντρίβεται? Κατανοούμε? Λογαριάζουμε? Σκεφτόμαστε? Συντρίφθηκε η καρδιά του και πήγε κατευθείαν στο Θεό, πήγε στην προσευχή συντετριμένος, άρα ευάρεστος εις τον Θεό, με ταπεινωμένο το πνεύμα του, άρα ευάρεστος εις τον Θεό, τρέμοντας το λόγο του Θεού, άρα πολύ ευάρεστος εις τον Θεό. Άνοιξε την καρδιά του, όχι ενώπιον των ανθρώπων. Δεν τον ενδιαφέρει αυτά να τα μάθουν οι άνθρωποι. Να πει κοίταξε πόσο με ευλόγησε ο Θεός. Όχι, δεν είναι ματαιόδοξος. Ευγνώμων είναι. Δεν εκφράζει την ευλογία του Θεού στους ανθρώπους για να πούνε και να θαυμάσουν πόσο πολύ τον ευλόγησε αυτόν ο Θεός. Όχι. Δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά ματαιοδοξίας, υπεροψίας και αλαζονίας να εκμεταλλεύεται το έλεος, τη χάρη και την ευλογία του Θεού σε αυτόν. Δεν συστήνει τον εαυτό του, αλλά πάει γονατίζει μπροστά στο Θεό με πνεύμα ταπεινωμένο. Κύριε, με συντετριμένη καρδιά, πω τι έκανες για μένα, και με φόβο τρέμοντας το λόγο του Θεού, μην τα χάσει. Και λέει Κύριε Θεέ μου, ποιος είμαι εγώ, να το πνεύμα του ταπεινού ανθρώπου, ποιος είμαι εγώ Κύριε και ποιος είναι ο οίκος μου που με έφερες μέχρι εδώ βασιλιά, τι μου βρήκες? Αλλά και ποιος είμαι εγώ, αυτό το μεγάλο πράγμα που έκανες σε μένα. Και εγώ θα πω, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το μεγάλο πράγμα που έκανες σε μας, που έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, που μας χάρισες μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή για βασιλεία αιώνιο, αμάραντο, ατελεύτητο. Ποιος είμαι εγώ που με έφερες μέχρι τούτη στιγμή εδώ, και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό να με κάνεις βασιλιά στο λαό Ισραήλ φάνηκε πολύ μικρό για σένα, σε μένα.
και ελάλησες ακόμη για τον οίκον του δούλου σου για μέλλον μακρόν. Χάρισέ μας ένα τέτοιο πνεύμα, Χριστέ μου, μια τέτοια καρδιά και ένα τέτοιο φόβο Θεού. Πώς θα ήθελα να είχα μια τέτοια καρδιά. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας τη χαρίσει. Και μας ευλόγησες και μας πρόσθεσες στην Εκκλησία σου και έκαμες επεμβάσεις στη ζωή μας, μας θεράπευσες, έσωσες τα παιδιά μας, έγραψες το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, αλλά έχεις ένα τέτοιο ευλογημένο σχέδιο για μένα που ήμουνα μέσα στην αμαρτία, μέσα στη ματαιοδοξία, μέσα στη φιλοδοξία, μέσα στην παράβαση, στην ανομία, στα κεριά, στα λιβάνια, στα είδωλα, στην πορνεία, στη μοιχεία, και εσύ με έφερες μέσα στην Εκκλησία σου. Τι να σου πω, τι να σου πω. Δεν είναι αυτός ο τρόπος των ανθρώπων, Κύριε. Δεν είναι. Δεν σκέφτονται έτσι οι άνθρωποι. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα λογαριάσουν έτσι τα πράγματα. Άλλες είναι οι βουλές μας και άλλες είναι οι βουλές σου. Εγώ τι θα επιθυμούσα πάρα πολύ? Τι θα μπορούσα να επιθυμήσω? Να ζήσω πολλά χρόνια, να έχω ευημερία στη ζωή μου, να προκόψουν τα παιδιά μου, να έχω υγεία, να έχω και αιώνια ζωή. Αυτές θα ήταν οι βουλές μου, αυτές θα ήταν οι σκέψεις μου, αυτές θα ήταν οι επιθυμίες μου. Και εσύ μου λες ότι θα είμαι βασιλεύς, είμαι τώρα, αλλά και θα είμαι βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου 1000 χρόνια όταν θα βασιλεύεις τη γη επί της γης. Και θα βασιλεύω όμοιος με σένα εις τους αιώνες των αιώνων, σε όλες τις δυνάμεις του ουρανού, σαν και σένα, Κύριε των δυνάμεων. Τι μπορώ να πω, λέει ο Δαβίδ προς εσένα. Τι μπορώ να πω? Τι μπορώ να εκφράσω? Τι μπορώ να σκεφτώ? Αλλά εσύ, Κύριε, γνωρίζεις τον δούλο σου πόσο άχρηστος είναι, πόσο ασήμαντος, τυποτένιος, ουτιδανός, με λάθη. Γνωρίζεις την καταγωγή μου, την ιστορία μου, το παρελθόν μου. Αλλά ξέρω ότι εσύ με το λόγο σου αλλά και κατά την καρδία σου έπραξες πάντα τα αυτά τα μεγαλεία και τα γνωστοποίησες στο δούλο σου. Δεν τα έκανες για μένα, δεν τα έκανες εξαιτίας μου, αλλά τα έκανες για να δοξαστεί ο λόγος σου, δια των λόγων σου και επειδή ανέβηκαν στην καρδιά σου. Από σένα προέρχονται όλα. Εσύ τα έχεις προγραμματίσει όλα. Εσύ τα σκέφτηκες όλα. Κανένας άλλος δεν μπήκε να σε συμβουλεύσει, να σε προτρέψει. Ούτε γιατί υπάρχει τέτοιος, αλλά ούτε γιατί υπάρχουν επιχειρήματα για να φερθούν ενώπιον σου υπέρ εμού. Μέγας είσαι, Κύριε. Δια τούτο μέγας είσαι, Κύριε. Μόνο η δόξα σου αξίζει. Δεν υπάρχει όμοιος με σένα. Και δεν είναι άλλος Θεός εκτός από σένα που κάνει τέτοια μεγαλεία που έκαμες εσύ. Κάμεις, αλλά ιδιαιτέρως θα κάνεις εσύ με τον άνθρωπο που ζει σαν μια πεταλουδίτσα 70-80 χρόνια. Και με αυτόν τον άνθρωπο που ζει 70-80 χρόνια και μάλιστα μετά στο τέλος αδύναμος, πονάει, ανίσχυρος,
Κι όμως έχεις εσύ σε αυτόν τον άνθρωπο κατά το λόγο σου και κατά το θέλημά σου έχεις προγραμματίσει αιώνια ζωή, αιώνια δόξα. Και αφού τέλειωσε με τον εαυτό του, γυρίζει και βλέπει δίπλα του τους αδελφούς του και αναγνωρίζει ότι δεν έκανε ο Θεός μόνο σε μένα, αλλά έκανε και για όλους αυτούς μέσα στους οποίους με πρόσθεσε. Κοιτάει πρόσωπα, κοιτάει οικογένειες, κοιτάει γέροντες, γερόντισες, κοιτάει νέους και νέες, κοιτάει έναν λαό ξεχωριστό ανάμεσα σε όλα τα έθνη, ανάμεσα σε όλη τη γη, σε όλους τους ανθρώπους. Και ποιο άλλο έθνος, Κύριε, είναι σαν αυτόν τον λαόν τον οποίον εσύ εξαγόρασες για δικό σου λαό? Δεν είμαι μόνο εγώ που έχεις δώσει αυτά τα μεγαλεία και τις υποσχέσεις, αλλά με έβαλες ένα λαό που σε όλους έδωσες τα ίδια μεγαλεία και τις ίδιες υποσχέσεις. Και βλέπει ανθρώπους, όπως λέει η Γραφή, τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε, τα ασθενή του κόσμου τούτου εξέλεξε, τα αγενή του κόσμου τούτου εξέλεξε, τα αδύναμα του κόσμου τούτου εξέλεξε. Μα τι Θεός είσαι εσύ που δεν χαίρεσαι στους σοφούς, στους συνετούς, στους δυνατούς, στους ευγενείς, αλλά απέκρυψες αυτά από σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες στα μωρά του κόσμου τούτου? Μα τι παράξενος Θεός είσαι! Είναι πραγματικά παράξενος Θεός, αδερφοί. Και η παραξενιά του οφείλεται στο ότι είναι αγάπη. Παράξενος Θεός. Ποιο άλλο έθνος επί της γης, Κύριε, είναι σαν το δικό σου το λαό τον οποίον αγόρασες? Και εννοεί την έξοδο του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο. Αλλά εμάς ακόμη περισσότερο, αδερφοί, μας αγόρασε ο Θεός με το αίμα του μονογενούς Υιού του, με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Μας αγόρασε από το διάβολο, που είμαστε δικαίως εχμαλωτισμένοι και δικαίως δεμένοι και δικαίως φυλακισμένοι. Πλήρωσες με το αίμα του Υιού σου. Απέστρεψες το πρόσωπό σου από τον Άγιο. Δέχθηκες να γίνει κατάρα ο αναμάρτητος. Και έκαμες έναν λαό, δημιούργησες έναν λαό ονομαστό, ώστε να ενεργείς πράγματα μεγάλα και θαυμαστά υπέρ του λαού σου. Και η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού βλέπεις τις υπέροχες, υπερθαύμαστες ενέργειες του Θεού. Αμαρτωλοί να συγχωρούνται, ασθενείς να σοφίζονται, αδύναμοι να πληρούνται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, φυλακισμένοι να ελευθερώνονται, δεμένοι με τα δεσμά του διαβόλου να ελευθερώνονται, οικογένειες διαλυμένες να ανασυγκροτούνται, ασθενείς να θεραπεύονται, δαιμονισμένοι να αγιάζονται. Μόνο μέσα στην Εκκλησία του Χριστού
αυτά τα θαύματα τα οποία καθημερινά τα ζούμε και πολλές φορές δυστυχώς τα συνηθίζουμε, μόνο στην Εκκλησία του Χριστού γίνονται. Μόνο ανάμεσα στο λαό του Θεού γίνονται. Δεν υπάρχει άλλος λαός όμοιος με το λαό του Θεού που να απολαμβάνει έναν Θεό να συνομιλεί μαζί του δημόσια και κατηδίαν. Ένα Θεό να συνεργεί μαζί του δημόσια και κατηδίαν. Ένα Θεό που να αποκαλύπτεται στους ανθρώπους δημόσια και κατηδίαν. Ποιος από μας δεν έχει ακούσει τη φωνή του Θεού? Ποιος από μας δεν έχει δει οράσεις εν ύπνια? Ποιος από μας δεν έχει δει τη δόξα του Χριστού? Και ποιος από μας δεν έχει βαφτιστεί εν πνεύματι Αγίο και πυρή? Και αν υπάρχει κάποιος, σύντομα θα τον βαφτίσει και αυτόν ο Χριστός. Αυτά τα μεγαλεία να γονατίζεις και μιλάει και να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο γλώσσες με το στόμα σου, το οποίο είναι συνηθισμένο. Ποιος άλλος λαός το έχει? Ένας άνθρωπος να πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο και να λέει ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ποιος άλλος λαός το απολαμβάνει? Ένας λαός που να καταρτίζεται από τον ίδιο το Χριστό με διακονίες που αυτός δίνει. Αποστόλου, προφήτου, ποιμένα, ευαγγελιστή, διδασκάλου. Ποιος άλλος λαός? Ψάχνει να βρει διδασκάλους, ψάχνει να βρει μάντης, επαϊδούς για να μάθει για το μέλλον, και έρχεται ο Χριστός και μας αποκαλύπτει όλο το μέλλον. Ιδού προείπων τα πάντα σε εσάς. Ποιος άλλος λαός? Ποιος άλλος λαός γνωρίζει για το μέγα θαύμα την αρπαγή της Εκκλησίας? Ποιος άλλος λαός? Αλληλούια. Κύριε Θεέ μου, ποιος άλλος λαός έμπροσθεν του ο Θεός ενεργεί τεράστια, θαυμάσια και μεγαλεία? Ποιος άλλος λαός οικοδομείται από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Και ποιος άλλος λαός απολαμβάνει τα ενεργήματα του παντοδύναμου Πατέρα Θεού? Μόνο η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία εκείνη που έχει πάρει στερεά απόφαση να είναι κατά δύναμην εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Να στέκεται υπάκουα, υποτεταγμένα στη δικαιοσύνη του Θεού και αφιερωμένα στην παρουσία του Θεού, μέσα στην οποία ενεργείται ο Λόγος του Θεού μεταξύ των πιστευόντων και αποκαλύπτεται ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Ελιθίας μεταξύ των εξητούντων. Βρέστε μου ποιος άλλος λαός είναι σαν και εμάς, και αν αξίζει κανείς από εμάς να απολαμβάνει τη μεγαλοσύνη του παντοδύναμου Θεού, την αγαθοσύνη, την αγαθότητα του παντοδύναμου Θεού. Ποιος άλλος λαός? Και ο Δαβίδ είναι συνειδητοποιημένος άνθρωπος του Θεού. Εμείς όμως πολλές φορές ξεχνιόμαστε και ο Θεός αγωνίζεται με το Λόγο Του να μας τα υπενθυμίζει, να ξέρουμε τι ήμασταν, τι είμαι και σε ποιο λαό, τι ήμασταν, τι είμαστε και σε ποιο λαό μας πρόσθεσε. Διότι εσύ εστερέωσες τον λαό σου τον Ισραήλ για να είναι λαό σου στον αιώνα.
δεν έκανες μόνο σωτηρία μεγάλη και δημιούργησες το λαό σου, αλλά συντηρείς και το λαό σου μέχρι το τέλος. Δημιούργησε το σύμπαν, αλλά αν αυτός δεν το συντηρήσει, καταστρέφεται. Δημιούργησε την εκκλησία αυτή τη μικρή για να μιλήσουμε μόνο για μας. Αν αυτός δεν τη συντηρεί, αν αυτός δεν την αυξάνει, μόνοι μας ούτε ένα μήνα δεν θα μείνουμε εδώ ενωμένοι. Καθένας θα πάρει το δρόμο του. Το ότι μένουμε όντας ένα σώμα οφείλεται στην κεφαλή μας που είναι ο Χριστός. Κόψε μου το κεφάλι και θα δεις τι θα γίνει το σώμα μου. Επειδή υπάρχει το κεφάλι, το σώμα μου ζει, αναπνέει, διατηρείται, προχωράει, εργάζεται, αυξάνεται και ελπίζει και στη συνέχεια την καλή. Εσύ Κύριε εστωραίωσες για τον εαυτό σου το λαό σου, για να υπάρχει έως αιώνος, στην αιωνιότητα. Δεν είναι ότι εγώ έχω μέλλον, λέει ο Δαβίδ, αλλά όλοι έχουμε μέλλον αιώνιο, που εσύ μας διατηρείς εις τους αιώνες των αιώνων. Και τώρα Κύριε, το λόγο σου τον οποίον ελάλησες για το δούλο σου, περί του οίκου αυτού στερέωσέ τονε όπως ελάλησες. Καταλαβαίνει λοιπόν ποιος ήταν, τι τον έκανε, πού θα τον οδηγήσει, αλλά επιμένει να καταλαβαίνει με πνεύμα ταπεινού ότι δεν μπορεί μόνος του. Και λέει Κύριε, αυτά τα οποία μου υποσχέθηκες, μας υποσχέθηκες, ενήργησες, ενεργείς, κάμε Κύριε Θεέ μου σε παρακαλώ να στερεωθούν μέχρι τέλους. Εσύ που άρχισες δηλαδή το καλό έργο, τέλειωσέ το. Εσύ που υποσχέθηκες, εκπλήρωσε τις υποσχέσεις σου. Μόνο εσύ μπορείς. Αλλά εκφράζει τώρα αυτό που είχε πάντα στην καρδιά του. Κύριε, ας μεγαλυνθεί το όνομά σου. Να λοιπόν το τέλος υποθέσεως του Δαβίδ. Μέσα από όλα αυτά που εσύ κάνεις για μας, που υπόσχεσαι για μας, που θα φτάσεις μέχρι το τέλος, κάμε μέσα σε όλη αυτή την πορεία της ζωής μας από τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων, να μεγαλύνεται το όνομά σου, να δοξάζεται το όνομά σου, ώστε να λένε όλοι ο Κύριος όλων των δυνάμεων είναι ο Θεός αυτών των λίγων. Κάμε Κύριε μέσα από αυτούς τους λίγους να ομολογούν όλα τα έθνη ότι το όντι ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός τους, είναι ο σωτήρας τους και ο λυτρωτής τους. Δεν είναι αυτοί, δεν είναι οι άγγελοι, δεν είναι η μητέρα του Κυρίου, αλλά είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, που είναι ο Κύριος τους και ο Θεός τους. Γιατί εσύ Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, μας αποκάλυψες όλα αυτά που ξέρουμε και εσύ μας είπες για όλα τα μέλλοντα. Γι' αυτό, επειδή μας τα είπες όλα αυτά, εκφράζει τώρα κάτι προσωπικό. Η καρδιά μου είναι έτοιμη να προσευχηθεί σε σένα και να σε δοξάσει. Αυτά που κατάλαβα, αυτά που είπα, αυτά που προσευχήθηκα είναι γιατί εσύ τα αποκάλυψες σε μένα και όλες αυτές οι αποκαλύψεις είχαν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ετοιμάσανε την καρδιά μου να είναι ευγνώμων, να σε δοξάζει, να σε ευχαριστεί και να σε προσκυνάει μόνο εσένα.
Να γιατί τα έκανες. Να γιατί μας τα έπες όλα αυτά. Να γιατί μας αποκάλυψες όλα αυτά. Για να ετοιμάσεις την καρδιά μου να σε δοξάζεις στους αιώνες των αιώνων. Εάν όλα αυτά δεν μας τα έχεις αποκαλύψει, μικρή θα ήταν η δοξολογία μας. Αλλά αποκαλύπτοντας όλο αυτό το υπέροχο μέλλον και το σχέδιό σου που έχεις ετοιμάσει για μας, λέει ο Δαβίδ, για μένα και για το λαό μου και για το λαό σου, ετοιμάζει την καρδιά μας, τη συντρίβει την καρδιά μας. Μένουμε έκπληκτοι, άφωνοι. Ενώπιον σου στεκόμαστε με θαυμασμό, γιατί ξέρουμε ποιοι είμαστε, γιατί ξέρουμε τι μας έκανες και γιατί μας αποκάλυψες τι πρόκειται να κάνεις στους αιώνες των αιώνων. Γι' αυτό και η καρδιά μας τώρα είναι συντετριμένη. Γι' αυτό η καρδιά μας είναι ταπεινωμένη. Γι' αυτό η καρδιά μας είναι ευγνώμων, γεμάτη ευγνωμοσύνη, γεμάτη χαρά. Είναι έτοιμη να πούμε ας είναι δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο. Ευγνώμονες είμαστε, άθλοι είμαστε, ανάξιοι είμαστε, αλλά βρήκαμε χάρη. Ετοίμη είναι η καρδιά μου Κύριε να προσευχηθεί σε σένα, να σε δοξάσει. Και τώρα Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε όλα αυτά τα οποία είπες να γίνουν πραγματικότητα, γιατί αν δεν τα κάνεις εσύ πραγματικότητα αποκλείεται να γίνουν. Όχι μόνο συντρίβεται η καρδιά, αλλά ταπεινώνεται και το πνεύμα. Πω, τι είναι αυτά που έχεις ετοιμάσει για μας. Κάμε Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλούμε, να τα ζήσουμε όλα αυτά. Ευδόκισον να μας ευλογήσεις, για να είμαστε, να είμαι λέει ο Δαβίδ, και να είμαστε όλος ο οίκος μου και όλος ο λαός σου ενώπιον σου εις τους αιώνες των αιώνων και κάτω από τη δική σου ευλογία να είμαστε ευλογημένοι. Αμήν. Ο Πάτερ μου, να ψάλουμε τον ύμνο